Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή, χαρούμενη και δημιουργική εβδομάδα. Με ποικίλα θέματα θα πορευτούμε και σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Ήταν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ο καιρός εξακολουθεί στα Δωδεκάνησα τουλάχιστον να είναι αρκετά φιλικός. Και έτσι θα πορευθεί και η εβδομάδα μας μόνο με την αυριανή ημέρα να μας λέει για νεφώσεις και βροχή ίσως σε κάποιες περιοχές. Πάντως πρωτοβρόχη ακόμη κανονικό δεν έχουμε δει στα μέρη μας. Η προσπάθεια βέβαια έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτούς τους φθινοπορεινούς μήνες, ειδικά για το νησί της Καλύμνου, όπως καταλαβαίνετε, που φιλοξενεί αρκετούς αναρριχητές, είναι ακόμη μεγάλη. Καθημερινώς βλέπουμε να αλλάζουν τα δεδομένα και να ακούμε περισσότερα πράγματα τα οποία πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε και να υιοθετούμε. Εμείς εδώ είμαστε και σας λέω από τώρα πως η εκπομπή 90 λεπτά Καλύμνος θα ασχοληθεί αμέσως τώρα με την πρώτη σύνδεση και συνέντευξη που θα έχουμε με την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, την χειρουργό οφθαλμίατρο, πολιτευτή του Κινάλ στον τομέα των αποδήμων. Θα κάνουμε μία συζήτηση σε λίγο μαζί της. Αμέσως μετά θα δούμε τι μας είπαν τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Ήρα που συναντήθηκαν για να συζητήσουν δραστηριότητες που πρόκειται σιγά σιγά να οργανωθούν και να γίνουν. Λίγο αργότερα θα δούμε τη Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου, Σεβαστή Στάλα, που μας μιλάει για τη γενικότερη λειτουργία, αλλά και θέματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν μέσα από δωρεές γονέων και ομογενών. Λογικά δεν θα έπρεπε βέβαια να είναι έτσι, αλλά κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα για όλους εσάς, τους καλούς μας καθημερινούς τηλεθεατές της εκπομπής και του Αιγαίου TV γενικότερα. Ελάτε λοιπόν ήδη να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συζήτηση, την πρώτη συνέντευξη. Η κυρία Κατερίνα Γαβαλά είναι ήδη μαζί μας και την ευχαριστώ. Κυρία Γαβαλά, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκέιν. Τι κάνετε, είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, έλεγα νωρίτερα, η κυρία Γαβαλά, η αγαπητή μας, χειρουργός, οφθαλμίατρος, πολιτευτής του Κινάλ και τομέα των αποδήμων. Των αποδήμων που βέβαια φέτος θα ήθελαν πάρα πολύ να βρίσκονται στην πατρίδα τους, στα υπέροχα νησιά μας, αλλά δεν κατάφεραν, έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους Έλληνες, τους απανταχού δωδεκανήσιους λόγω του κορονοϊού. Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που θέλησαν να είναι κοντά μας το καλοκαίρι. Πολλοί από την Αυστραλία δεν κατάφεραν να έρθουν και αλήθεια τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά. Και η θλίψη τους που βρέθηκαν μακριά από τα Δωδεκάνησα ήταν πραγματικά μεγάλη. Έτσι, ελπίζουμε του χρόνου οι συγκυρίες υγειονομικές να είναι τέτοιες. Και η πανδημία, εν πάση περιπτώσει, να έχει κοπάσει, αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε οι άνθρωποι που αγαπάμε να είναι ξανά κοντά μας. Έτσι είναι. Εσείς βέβαια που έτσι κι αλλιώς μετακινήστε σε Κάλυμνο, σε Κο και τα λοιπά, ποια ήταν η εικόνα που είδατε, υπήρξε έτσι συμμόρφωση και τόσο σε τοπικό πληθυσμό όσο και γενικότερα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά για τα Δωδεκάνησα. Υπήρξαν κάποια κρούσματα, αυτά τα κρούσματα απομονώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό ωφέλησε τόσο τον πληθυσμό όσο και τον τουρισμό, έτσι ώστε και τα Δωδεκάνησα να μην ακουστούν, αν θέλετε, ιδιαίτερα, αλλά και στην πραγματικότητα να μείνουν καθαρά, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, COVID-free, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε το τελευταίο διάστημα, και να προτιμάει πάρα πολλοί κόσμος για τις διακοπές του, ακόμα και όταν πολλά άλλα μέρη στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο έχουν καταστεί αδύνατον να μη επισκέψιμα. Έτσι είναι. Βέβαια, τίποτα δεν τέλειωσε και η ατομική ευθύνη, οι αποστάσεις, η μάσκα, δεν ξέρω και από τα παιδιά σας αλλά και από τα σχολεία τι εικόνα υπάρχει. Νομίζω ότι και οι καθηγητές και οι γονείς κάνουν πραγματικά ό,τι μπορούν. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί αρκετά καλά. Υπήρξε έτσι λίγο μια ανησυχία στην αρχή για το πώς θα τα κατάφερναν και το τι ισορροπίες θα μπορούσαν να βρουν. Εν τέλει νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα όπως είπατε. Η πανδημία υφίσταται, βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Πρέπει να προσέχουμε. Ο κρύος καιρός θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις στην ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ατομική ευθύνη λοιπόν πάνω απ' όλα, μάσκα όταν είμαστε σε δημόσιο χώρο. Προς το παρόν έχουμε αποφύγει τη μάσκα στους ανοιχτούς χώρους. Δεν ξέρω τι θα γίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Προσοχή, κυρία Κουκέιν, μόνο αυτό μπορώ έχετε, να πω προς το έχετε παρόν. Δίκιο, έχετε δίκιο. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Μας στεναχώρησαν έτσι πολλές φορές που ξέρουμε πώς είναι ένα καλοκαίρι πολιτιστικό παράλληλα κάθε Δήμου που ετοιμάζει πάρα πολλά. Όμως νομίζω ότι
επιβαλλόταν. Έχουμε βάλει τελεία νομίζω σε όλα έτσι, και έτσι, δεν έχουν τελειώσει. Απλά τα βάλαμε σε μια παρένθεση και την άκρη προς το παρόν. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι πολύ διαφορετικό. Ελπίζουμε σε μια θεραπεία η οποία θα είναι δραστική και ελπίζουμε το εμβόλιο το γρηγορότερο δυνατό να είναι... Να μπορεί να διανεμηθεί σε όλους και να είναι ασφαλές πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Έτσι είναι όπως το λέτε. Μέσα σε όλα αυτά όμως κάποιες δραστηριότητες, και εκεί ήθελα να καταλήξω, δεν έχουν σταματήσει και μας χαροποιεί πάρα πολύ. Όπως είδαμε, ομογενείς από την Παγκαλυμνιακή Αμερικής και όχι μόνο να φέρνουν πράγματα για το νοσοκομείο Καλύμνου. Όπως βλέπουμε παντού η ομογένεια και όχι μόνο άνθρωποι που καταλαβαίνουν και συντρέχουν έτσι, στις αδυναμίες, στα κενά, στις δυσκολίες. Είναι στο κενό που το κράτος έχει αφήσει, γιατί η αλήθεια είναι το κράτος έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Έρχονται σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Ομογενών Βέβαια. Ή στην περίπτωση του νοσοκομείου της Σκόπολη mm-hmm. πρόσφατα mm-hmm. οι Ρόταροι Αυτό. Και καλύπτουν μεγάλες ανάγκες. Έτσι, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα από εσάς αναλυτικά για όλον αυτόν τον οφθαλμολογικό εξοπλισμό αξίας $72,000 ναι. στο νοσοκομείο της ΣΚΟ από το Ρωταροϊανό Όμιλο. Κοιτάξτε, ήταν μια κίνηση η οποία θεωρώ ότι ωφελεί γενικότερα το Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου, όλα τα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως το Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου ναι. και έρχεται να καλύψει την έλλειψη σε νέα τεχνολογία στο οφθαλμολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είχαμε μεγάλη δυσκολία όταν έπρεπε να μιλήσουμε για μια γεωγραφία συνοχής. Οι άνθρωποι αυτοί απευθυνόντουσαν ως επιτοπλίστων είτε στη Ρόδο είτε στην Αθήνα και κυρίως σε ιδιωτικά κέντρα. Mm-hmm. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα στο δημόσιο νοσοκομείο να κάνουμε ένα OCT και μια αγκιογραφία, το οποίο θα μπορεί να ανακαλύψει παθήσεις του οπισθίου μημορίου, της οχράς και του οπτικού νεύρου, να το θέσουμε έτσι απλά, mm. και να... με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να μετακινηθούν, να μπορέσουν να έρθουν πολύ πιο κοντά σε σχέση με τη Ρόδο την Αθήνα, οι άνθρωποι που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν και να πάνε να απευθυνθούν σε κάποιο ιδιωτικό ιατρείο, κέντρο, να έρθουν στο νοσοκομείο και, εν πάση περιπτώσει, να καλύψουμε αυτή την ανισότητα που υπήρχε στην πρόσβαση των Δωδεκανησίων σε δημόσιες δομές για εξειδικευμένα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα ζητήματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, πολύ συχνά, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Είτε από βραδιές για να συγκεντρωθούν χρήματα, είτε από δωρεές χρημάτων που συγκεντρώθηκαν με ένα διαφορετικό τρόπο. Ό,τι και αν είναι όμως, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το Ρωταριανό Όμιλο, που πραγματικά μας χαροποιεί το ότι συμμετέχει ενεργά και δίδει το παρόν. Για τον Ρωταριανό Όμιλο ήταν μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι ένα global grant για τους Ρόταροι. Λοιπόν, ήταν κάτι στο οποίο συμμετείχε όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή τα χρήματα ήρθαν ακόμα και από την Ταϊβάν, για να σας δώσω να καταλάβετε. Οπότε ήταν γενικότερα ένα σημαντικό στόχος για εκείνους. Αλλά αν το δούμε ρεαλιστικά, μπορεί για εκείνους να ήταν ένας στόχος και μια έτσι ευτυχισμένη στιγμή για τον όμιλό τους. Για τα Δωδεκάνησα όμως, είναι ένα σημείο καμπής, γιατί βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε οτιδήποτε αντιπροσώπευε το παλιό και σε οτιδήποτε αντιπροσωπεύει το πολύ καινούριο, το τεχνολογικά ανεπτυγμένο. Είναι σαν να πηγαίναμε με ποδήλατο και τώρα να πηγαίνουμε με διαστημόπλιο. Μιλάμε για τέτοια μεγάλη διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλό, θετικότατο και φυσικά πρέπει να το ακούσει αυτό ο κόσμος. Έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρονται. Έδειξαν ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία, ομολογώ. Και παρότι υπήρξαν αρκετές δυσκολίες στο να ολοκληρωθεί η δωρεά, να ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα του Global Grant, τα καταφέρανε, επιμείνανε και είμαστε τώρα στην ευτυχή θέση να έχουμε έναν υπέρηχο, ένα οφθαλμικό υπέρηχο στο νοσοκομείο της ΣΚΟ και ένα OCT αγκιογράφο. Αυτό είναι τόσο σημαντικό και βασικό και μακάρι όλοι, σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, να μπορούσαν να καταφέρουν κάτι τέτοιο, να το κατακτήσουν και να το προσφέρουν στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας να επιτύχουμε τους στόχους. Ξέρετε, κυρία Κουκένη, στην Γάλινο είναι πολύ συχνό κάποιος να κάνει πολύ μεγάλες δωρές στο νοσοκομείο και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει τέτοιου είδους πολύ σημαντικές κινήσεις. Στην ΚΟ υπάρχουν δωρεές. Όχι όμως εξίσου σημαντικές. Νομίζω ότι είναι η πρώτη τόσο μεγάλη δωρεά που γίνεται στο νοσοκομείο της ΣΚΟ. Είναι σημαντικό να το λέτε για να ακούγεται πραγματικά σε όλους ότι μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα είναι και ο χειμώνας, πώς θα τα καταφέρουμε. Εμείς εδώ ειδικά ξέρετε ότι η προσοχή πρέπει να είναι ακόμη περισσότερη, γιατί είμαστε στην επαφή την καθημερινή ξενοδόχων, εστιατόρων, καφετεριών με τους αναρριχητές μας.
Έτσι. Το να αποκτά κανείς μια ανεξαρτησία και να έχει πια τη δυνατότητα να διαχειρίζεται σε πολύ μικρές αποστάσεις δίπλα του διαγνωστικά κάποιες παθήσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και θα προσπαθήσω να έχω και υλικό ώστε να το δείξουμε σε μια από τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πάντα να έχουμε έτσι ωραίες και θετικές. Μακάρι να έχουμε πάντα τέτοια νέα. Ακριβώς. Θετικές εξελίξεις. Καλή συνέχεια, κυρία Γαβαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως ακούσατε και εσείς. Έτσι, οφθαλμολογικός εξοπλισμός που μόλις μας ανέλησε η κυρία Κατερίνα Γαβαλά, αξίας 72.000 δολαρίων από το Ροταριανό Όμιλο για το νοσοκομείο της ΚΟΜ. Με μια ευχάριστη είδηση, έτσι, που ήταν και η ευχή, έτσι, η μεγαλύτερη της σεζόν όταν ξεκινούσε, να έχουμε φέτος θετικές και καλές ειδήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι όμορφα, πάμε αμέσως στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, από την προηγούμενη όμως εβδομάδα σέρνουμε ένα θέμα το οποίο σας είχαμε γνωστοποιήσει, μετά βέβαια την σοκαριστική και μας στιγμή, διαβάζοντάς το, ότι και πάλι κάποιοι ασυνείδητοι, τι άνθρωποι είναι αυτοί, έριξαν φόλες σε περιοχές με ελαφράτη καρδία, χωρίς να σκεφτούν την επικινδυνότητα ότι σε κάποια σημεία μάλιστα υπάρχει και σχολική κοινότητα. Λοιπόν, είμαστε ήδη έτοιμοι να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Φιλοζωικής Καλύμνου, την κυρία Σεβαστή Τσάταρου Γερακιού. Καλό σας μεσημέρι, κυρία πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλή εβδομάδα, όσο επίσης καλή μπορεί να είναι, κάτω με τέτοια θέματα τα οποία έρχονται στην επικαιρότητα. Το κείμενό σας διαβάστηκε και γνωστοποιήθηκε. Για όσους φίλους ίσως δεν το άκουσαν, ελάτε να τους κάνετε μια μικρή περίληψη του τι συνέβη. Η κατάσταση δυστυχώς έχει ξεφύγει. Mm-hmm. Πετάνε φόλες σε διάφορες περιοχές στην Κάλυμνο. Και είναι πραγματικά δραματική κατάσταση, γιατί δεν φταίνε αυτά τα αθώα πλάσματα που δεν έχουν το δικαίωμα να ζήσουν. Δεν φταίνε αυτά ότι γεννήθηκαν. Είναι πραγματικά δραματική κατάσταση και το ότι υπάρχουν αυτές οι φόλες σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, mm-hmm. Σημαίνει ότι γίνεται σκεμμένα και φυσικά πεθαίνουν πάρα πολλά ζωάκια, τα οποία είναι ζώα που τα ταΐζουν οι άνθρωποι. Και είναι δραματικό το ότι τα πετάνε σε σημεία που είναι σχολεία, που είναι σε διάφορες περιοχές, που μπορεί mm-hmm. να γίνει και ένα ατύχημα και με ανθρώπους. Μα φυσικά μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και κάποιος που κάνει την πρωινή ή τη βραδινή βόλτα με το δικό του το σκυλί, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, μπορεί το ίδιο να το δοκιμάσει, έτσι. Και τόσα άλλα. Πάμε όμως να ακούσουμε περιοχές που συνέβη αυτό, κυρία Πρόεδρε. Είναι από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Μάλιστα. Μέχρι τις Ελιές. Μάλιστα. Όλη αυτή η περιοχή. Εχθές έμαθα ότι έχουν πετάξει φόλες και στο Βαθύ. Να. Και σε περιοχές όπως είναι στο Βουβάλι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε πολλά σημεία. Εκεί που συχνάζουν γάτες. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται σκεμμένα. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε να παρακαλέσουμε όποιος γνωρίζει οτιδήποτε πρέπει να μας ενημερώσει. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί αυτός που το κάνει αυτό και να τιμωρηθεί. Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν αυτά τα τόσο τραγικά ένστικτα, αλλά είναι κάποιοι που ίσως το κάνουν εσκεμμένα σε διάφορες περιοχές οι ίδιοι. Ναι, αυτό πιστεύουμε και εμείς, γιατί δεν μπορεί για να γίνεται αυτό ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές. Και τα ζωάκια αυτή τη στιγμή είναι μία περίοδο λίγο περίεργη, το ότι μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά και χρειάζονται περισσότερο φροντίδα και αγάπη. Και αυτή είναι η φροντίδα που τους δίνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μια είναι η φάση των μελών της Φιλοζωικής και σας προσωπικά που τρέχετε
για να ταΐσετε, για να βρείτε βοήθεια είτε σε τροφές είτε σε οτιδήποτε για να ανταπεξέλθετε στο μεγάλο όγκο των γατιών και των σκυλιών που πρέπει καθημερινά να φροντίσετε. Και από την άλλη είναι η εικόνα αυτών των ανθρώπων που αντί να έρθουν να πιέσουν, να υπάρξει μια λύση και με τον Δήμο γρήγορα, να υπάρξουν προγράμματα στηρώσεων δωρεάν, αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα σε ένα βαθμό, βρήκαν αυτή τη φρικτή έτσι λύση. Πολύ σωστά. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή για το νησί μας να γίνεται ένα τέτοιο θέαμα στο νησί μας, να πεθαίνουν τόσες αθώες ψυχούλες. Έτσι, όπως το λέτε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι διάβασα στο κείμενό σας ότι αυτό συνέβη και έξω στον αύλιο χώρο του ΑΒ Βασιλόπουλου της οικογένειας Μαλλιού στις Ελιές, που οι άνθρωποι εκεί είναι φιλόζωοι, φροντίζουν τα ζωάκια τους που είναι απ' έξω στην αυλή και δίπλα είναι και το σχολείο. Πολύ σωστά. Και είναι τραγικό γιατί οι άνθρωποι είχαν απελπιστεί, προσπαθήσανε να βρούνε, να μάθουνε πώς μπορούν να το χειριστούν αυτό το θέαμα, το θέμα, μέχρι στην Αθήνα, μέχρι αστυνομίες, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, γιατί πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί κάποιος, τον ενοχλούν οι γάτες, απλά να τα σκοτώνει, να βρίσκει έτσι τη λύση. Mm-hmm. Πάντως δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσει και το υλικό των καμερών, εκεί στο χώρο βεβαίως τον επαγγελματικό. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω σε τι φάση είμαστε, αν υπάρχει πρόοδος, γιατί πριν από λίγες μέρες δεν σας κρύβω ότι υπήρξε μια θετική εξέλιξη και από τα λεγόμενα της αντιδημάρχου Ρένας Μαγκάκη, που βλέπω ότι το έχει πάρει αρκετά έτσι σοβαρά το θέμα και το βοηθάει και η ίδια πια από το νέο της τώρα πόστο που κατέχει. Σωστά, το ευχόμαστε κι εμείς, είμαστε σε συνέχεια συνεργασία μαζί, μιλάμε συνέχεια. Ναι. Με τη Ρένα και κάνει, προσπαθεί όσο μπορεί. Το ότι πρέπει να γίνουν στηρώσεις είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί όπου να είναι θα αρχίσουμε πάλι και καινούργιες γένες και η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Υπάρχουν σε εξέλιξη το ζήτημα με τις τροφές που θα δοθούν για τα δέσποτα. Και φυσικά το καταφύγιο που έχουμε μείνει και κολλήσαμε στο ότι δεν υπάρχει ένας χώρος κατάλληλος που να έχει όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να αγοραστεί αυτό το οικόπεδο. Μάλιστα. Είδα όμως ότι υπάρχει μια ενδιαφέρον και κινητικότητα και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν είμαστε μακριά από τον στόχο. Ναι, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Έχω τηλέφωνα που με παίρνουν οι ιδιοκτήτες. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Και την προηγούμενη φορά προσπάθησα και έφερα όλους αυτούς τους φακέλους με αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί. Ναι. Θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και ελπίζω να βρεθεί ένα κατάλληλο οικόπεδο. Μακάρι. Κυρία Πρόεδρε, είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου φίλοι από την κυρία Πρόεδρο και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με άλλες γυναίκες που όπως καταλαβαίνετε δραστηριοποιούνται, προσπαθούν για ό,τι καλύτερο σε θέματα τα οποία αφορούν την τοπική μας κοινωνία. Αυτή τη φορά λοιπόν θέλω να σας πω πως συνάντησα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Ήρα. Ήταν Κυριακή, απογευματάκι, ώρα έτσι για ένα γλυκάκι στην παραλιακή ζώνη, αλλά παράλληλα να υποθούν και κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που είδαμε ότι ήταν και στη δική τους σκέψη, δηλαδή η πρώτη είναι σε μια ωραία φιλανθρωπική κίνηση που θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα έξω από το επαρχείο, συγκεντρώνοντας και εκείνες μαζί με όλους τους υπόλοιπους σχολικά είδη για αδύναμες οικογένειες οικονομικά των νησιών της επαρχίας μας. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Σωματείο Απόρων Φοιτητών Τρεις Ιεράρχες, όπου εκεί λοιπόν στόχος είναι πάντα να εξοικονομηθούν, να μαζευτούν περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και να ολοκληρώσουν τα παιδιά αυτά τις σπουδές τους, αλλά να βοηθηθούν κι άλλοι. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε με την Πρόεδρο, την κυρία Φανή Γαλουζή, και με την Γραμματέα, την κυρία Πόπη Αλεξανδράκη. Τις ευχαριστώ πολύ. Και όλες τις υπόλοιπες κυρίες που ήταν εκεί και κάτι είχαν να πούν, κάτι να συμπληρώσουν, κάτι να ρωτήσουν. Είναι σημαντικό
να συμβαίνουν πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως είπα. Και πάμε να δούμε λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα τι ακριβώς μας δήλωσαν. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρος, κυρία Γαλουζή, κυρία Γραμματέας, κυρία Αλεξανδράκη, Σύλλογος Γυναικών Ήρα. Τέλος σιγά σιγά του καλοκαιριού, όμως προηγήθηκαν δραστηριότητες, άλλες που ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας. Ελάτε να σας ακούσουμε. Δεν κάναμε φέτος, όπως γνωρίζαμε με τον κορονοϊό, πολλές δραστηριότητες. Είμαστε κι εμείς πολύ στριμωγμένοι όπως όλος ο κόσμος. Τώρα όμως λίγο-λίγο θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μαζευτήκαμε εδώ όλες οι κυρίες, κάναμε και την περασμένη εβδομάδα ένα μάζεμα για να ευχαριστήσουμε τις γυναίκες του συλλόγου. Ήταν πολύ αρκετό, πολύ κόσμος μαζεύτηκε, αλλά τώρα σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε πάλι τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Πολύ ωραία. Η δραστηριότητά μας η μία τώρα που ετοιμάζομαι, δεν είναι δραστηριότητα, είναι μία βοήθεια. Κάνουμε ένα εργόχειρο ωραίο στο σωματείο τους Τρεις Ιεράρχες για τα παιδιά, τους άπορους φοιτητές. Που πρέπει να τους στηρίξει όλος ο κόσμος. Σωστό είναι αυτό. Να στηρίξει ο κάθεας με την δύναμη που έχει. Εμείς πάλι σαν Σύλλογος των Γυναικών είπαμε να κάνουμε ένα εργόχειρο να το προσφέρουμε. Θα το προσφέρετε, να το κάνουμε λαχιοφόρο. Όχι εμείς, το σωματείο. Λαχιοφόρο, πολύ ωραία. Το κάνει με την επιμέλεια της η πρόεδρος μας, κυρία Ψαρά. Όλοι μαζί το κάνουμε. Ναι. Εκείνη το κάνει και οφείλουμε να το πούμε. Εμείς το μόνο που κάναμε, δώσαμε κάποια χρήματα για τα έξοδα. Ωραία, ωραία. Αλλά η σκέψη και η πράξη είναι της Φανής εδώ. Πολύ ωραία. Λεβόμαστε εδώ. Πολλά μπορούν να γίνουν, έτσι, με αγάπη και με σεβασμό για το κάθε τι. Όχι μπορούμε, βέβαια, όχι μπορούμε, γιατί οι καταστάσεις είναι λίγο δύσκολες. Σωστό. Ακόμα και η συμμετοχή των μελών μας είναι δύσκολη. Στα οικονομικά, όπως ξέρουμε, έχουμε θέμα. Ναι. Προσπαθούμε, δηλαδή, το ελάχιστο κάθε 2-3 μήνες για να έχουμε ένα μικρό ταμείο, τόσο ναι, ναι. Να ανταποκριθούμε αν συνέβη κάτι σε έναν συνάνθρωπό μας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μικρός συλλόγος, σκέψεις πολλές, αλλά ο κορονοϊός δεν μας βοήθησε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Όμως επειδή και εκεί, ως επιτοπλίστων, μια που το αναφέρατε, στο σωματείο Τρεις Ιεράρχες, γυναίκες θα έλεγα, έτσι, κυριαρχούν, νομίζω ότι... Είναι αξιόλογες κυρίες, ξέρουμε βεβαίως. Το έργο της. Έτσι. Και γι' αυτό είμαστε και δίπλα τους. Ακριβώς. Θα μπορούσε δηλαδή, τώρα που κι άλλοι βλέπουμε και στα δημοτικά πράγματα, παντού υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχει λοιπόν μια καλή επαφή, έτσι ώστε η ισχύς εν τη ενώσει να φέρει αποτελέσματα. Και θυμάμαι... Όλα τα σωματεία αδυνατούν λόγω του κορονοϊού και λόγω της κατάστασης του κόσμου. Ναι. Αλλά όμως και το λίγο... Λίγη προσπάθεια, λίγη βοήθεια, ναι. Παίρνουν ανάσα. Σωστό. Όπως τώρα η κυρία Καλικαζάρου. Ναι, η Λένα, η Καλικαζάρου. Και θα καλέσαμε τις γυναίκες, πιο πολύ αυτό γίνεται, γιατί δεν γίνεται στο Παρπαγιάν την άλλη και για την σωματεία. Ωραία. Να παραβρεθούμε όλοι, να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες αυτά, τίποτα άλλο. Γιατί να σας πω, μας είπαν εδώ και καιρό βέβαια ότι δεν μπορούν να πάρουν κάποιον άλλο φοιτητή. Ό,τι είχαν δηλαδή, η βοήθεια που προσέφεραν αυτό. Γιατί οι καταστάσεις είναι τέτοιες που δεν μπορούν να μεγαλώσουν τον αριθμό των απόρων φοιτητών. Είναι μέχρι εκεί, όπως πορεύονται. Ναι. Θέλουν βοήθεια. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες του συλλόγου. Όταν τις καλέσουμε είναι όλες πρόθυμες. Παρούσες, ναι. Παρούσες και τώρα το άλλο που θα κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε τα φάρμακα. Το υγειονομικό υλικό για το νοσοκομείο και για το γεροκομείο της Καλύμνου. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε γιατί μας κατσέρσει λίγο πάντως, η κατάσταση. Και αυτό που είχατε παλιά κάνει, μπορείτε να το επαναλάβετε. Αυτό δηλαδή, αντιβιώσεις που είχαμε πει και φάρμακα τα οποία μένουν στο συρτάρι, λίγουν και τα πετάμε, μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε, να αξιολογηθούν. Δεν ξέρω αν αυτό θέλει έναν επίσημο φορέα, κάτι που να το στηρίξει. Όχι, είπαμε να τα κάνουμε, ας πούμε. Συμμεθήκαμε με τον σεβασμιότατο τύπο. Ωραία, ωραία. Γιατί ήταν στο πρόγραμμα, αλλά όπως σας είπα, συμμεθήκαμε με τον σεβασμιότατο και κάθε ιερέας θα προσφωνήσει το θέμα αυτό. Αλλά τώρα θα κάνουμε την ανακοίνωση καλύτερα. Θα το κάνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα το συνεννοηθούμε. Θα το κάνουμε εμείς στο επαρχείο έξω. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σας ρώτησα. Να γίνει έξω από ένα φορέα, όπως θα γίνει και την άλλη Κυριακή, άλλη μια ωραία δραστηριότητα και σκέψη. Εγώ περιμένω κάθε φορά το μήνυμά σας και για να το αναφέρουμε στις φίλες, που ίσως τώρα θέλουν ακόμη να ενταχθούν και κάποιες ακόμη. Που δεν το γνωρίζουν. Θέλουν να έρθουν. Ακόμα δεν είμαστε λόγω του κορονοϊού. Δεν έχουμε αυτό το γνωρίζουμε.
Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα, τίποτα άλλο. Όλος ο κόσμος είναι δεκτός. Βέβαια. Όσοι μπορούν να προσφέρουν, θα προσφέρουν. Γιατί όλοι προσφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν κάνω εγώ κάτι παραπάνω. Υπόπειο, όλες οι κυρίες είναι το ίδιο. Έτσι είναι. Η βοήθεια ολονό, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί ένας σύλλογος με 3-4 άτομα. Όλες μαζί. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα βλέπετε ότι τα πάντα ματαιώνονται, αλλάζουν, αναβάλλονται κτλ. Οπότε, έστω και αυτές οι λίγες προσπάθειες είναι πολύτιμες. Ναι. Και αυτό το μάζεμα που κάνουμε κάπου-κάπου έτσι. Βέβαια. Γίνεται μια αφορμή. Ναι. Να μαζευτούμε, να βγούμε έξω. Να φάμε ένα γλυκό, στην χαλαρά όπως σήμερα. Να πούμε πέντε πράγματα. Είναι και αυτός ένας τρόπος ο σύλλογος μας να δουλεύει και ψυχολογικά. Βέβαια, βέβαια. Εγώ δηλαδή προσωπικά είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω στην πλατεία. Εγώ μια χαίρομαι. Καλή ευκαιρία. Κάπου άλλωστε έτσι, ναι. Και η πανδημία θέλει το γλύκισμά της. Θέλει το πιο χαλαρά. Έτσι, μπράβο. Ό,τι και αν είναι. Να τον ευχαριστήσω κιόλας, γιατί τα πήγαμε στην Πάτμο. Ναι. Μας πρόσφερε ολόκληρο τα ψήλικα, θυμάστε. Α, εννοείται στο Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης. Ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν χορηγός μας, ήταν χορηγός. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπω κι άλλες κυρίες έρχονται, τις καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, γεια σας. Λοιπόν, να περάσουμε καλά. Να είστε καλά, να συνεχίσετε το έργο σας. Είναι χαρά μας να το αναδείξουμε και όποιες θέλουν να βοηθήσουν ενεργά. Μετά χαρά σας, περιμένουμε. Έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εδώ λοιπόν είναι όλες οι κυρίες. Έχουν συγκεντρωθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να δείξουν ότι ναι, μεν στηρίζουν το έργο του Συλλόγου Γυναικών Ήρα. Είναι παρούσες στις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται κατά καιρούς. Και βέβαια. Όταν θα αποχαιρετήσουμε και την πανδημία, θα μπορούμε να δούμε και να πραγματοποιηθούν και άλλα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε. Βέβαια η θάλασσα αρκετά καλή και φιλική και όμορφη, με πολύ κόσμο που κάνει τον μπανάκι του αυτές τις μέρες. Αλλά από ό,τι βλέπω είχαμε και θέματα στις μετακινήσεις για άλλους λόγους. Πάμε λοιπόν να πούμε πως στον Παλμό της Καλύμνου διαβάζω πως μετά από μία ώρα καθυστέρηση τελικά μεταφέρθηκαν με το Ηλία Σταφ στην Κάλυμνο οι 88 επιβάτες του Κάλυμνος Dolphin, το οποίο παρουσίασε βλάβη στην Μίζα και δεν μπόρεσε να εκτελέσει το δρομολόγιο της Κυριακής στις 9 το βράδυ. Ευτυχώς βέβαια που δεν ήταν μία άλλη μέρα όπου κάποιοι ταξίδευαν έτσι και καταλαβαίνετε κινδύνευαν να χάσουν το αεροπλάνο τους για χώρες της Ευρώπης. Ελπίζω να μην συνέβη αυτό και να υπήρξε δυσκολία, αλλά η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου για το σχετικό θέμα λέει «Ενημερώθηκε βραδινές ώρες η λιμενική αρχή Καρδάμενας από τον πλοίαρχο του Κάλυμνος Dolphin ότι παρουσιάστηκε βλάβη στην αριστερή μίζα της κύριας μηχανής κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι Μαστιχαρίου, Κο, προς το λιμάνι Καλύμνου, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμενικό σταθμό Καρδάμενας απαγορεύτηκε ο απόπλους του Κάλυμνος Dolphin μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ οι 88 επιβάτες του προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας. Μπορεί λοιπόν να καθυστέρησαν, αλλά εξυπηρετήθηκαν. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, όπως σας το διάβασα αναλυτικά από τον Παλμό της Καλύμνου. Και μια που λέμε για τους φίλους που καταλαβαίνετε οι περισσότεροι πια εκ των επιβατών είναι και οι αναρριχητές μας, πάμε να δούμε και το νέο ΔΣ της ομάδας διάσωσης Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκαν όπως ξέρετε πριν από λίγες μέρες οι εκλογές. Αναδείχθηκε το νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο της ομάδας Διάσωσης Καλύμνου και έχουμε πρόεδρο το Λουκά Ντουρτουρέκα, αντιπρόεδρο το Μικέ Μπαϊράμι, ταμείας Αντώνης Πατέρας, γραμματέας Μικές Σκυλάς, μέλος Μικές Λάμπος, Στάθης Κλίμης, Δημήτρης Χαλίκος, αναπληρωματικά μέλη Μιχάλης Γερακιός και Βαγγέλης Λάμπρου. Στην ανακοίνωσή του, τον εκλεγμένο ΔΣ ευχαριστεί όλους όσους έχουν βοηθήσει την ομάδα, καθώς και το απερχόμενο ΔΣ. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και πάμε τώρα τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πόλος Καλύμνου και στη διευθύντριά του την κυρία Σεβαστή Στάλα, η οποία και μας μίλησε γενικότερα για τη λειτουργία, πώς ξεκίνησε ένα μήνα σχεδόν πια τώρα το σχολείο, τα παιδιά, μάσκες, προσοχή,
βεβαίως θέματα τα οποία προέκυψαν και ανάγκες, γιατί όπως ξέρετε το ένα είναι και παλιό κτίριο και το παλιό κτίριο θέλει πάντα καλή συντήρηση και προσοχή. Έτσι λοιπόν θέλω να πω πως μας είπε και ευχαρίστησε ομογενή που βοήθησε στο να έχουμε air condition που ήταν αναγκαιότητα να μπουν σε όλες τις τάξεις, τις υπόλοιπες δηλαδή που δεν είχαν, αλλά και γονείς. Τώρα βέβαια θα μου πείτε να μαζέψουν λεφτά οι γονείς ή να φωνάζουμε κάθε φορά το έναν ομογενή, όποιον μπορεί να βοηθήσει, δεν είναι λύση, αλλά να, όπως βλέπετε στις μέρες μας, πρέπει να το κάνει κανείς και όπως και η ίδια λέει με πικρία, αντί να ασχοληθούν με άλλα θέματα το καλοκαίρι, έπρεπε να πάνε, να χτυπήσουν πόρτες, να παρακαλέσουν για το σκοπό αυτό. Τέλος πάντων, πέραν αυτού, σας λέω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δραστηριότητα την Κυριακή και φυσικά μονολεκτικά το λέμε, δηλαδή μια φράση λέμε μόνο, γιατί πολύ απλά θα το έχουμε αναλυτικά σαν ρεπορτάζ με τον κύριο Έπαρχο, με την κυρία Στάλλα, με τον αγαπητό Μανώλη Καζαβούλη αύριο το απόγευμα. Οπότε για την ώρα ελάτε συνολικά να ακούσουμε τι μας είπε και την ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσω αυτό που περιμένουν και όλοι οι γονείς να ακούσουν, τη μάσκα στο σχολείο. Ναι. Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ πειθαρχημένα. Έρχονται και μπράβο στους γονείς στα σπίτια, διότι δεν είναι μόνο δική μας δουλειά, αλλά όταν θα βλέπεις ένα παιδί να πειθαρχεί και να ξέρει να την χρησιμοποιεί και να ξέρει να χειρίζεται, είναι μια δουλειά που έχει έρθει από το σπίτι έτοιμη. Ναι. Εμείς εδώ κάνουμε απλά την επιτήρηση, να τους λέμε πότε πρέπει να την αφαιρούν και πώς και πότε πρέπει να φοράνε τη μάσκα τους. Και ευτυχώς πάει πάρα πολύ καλά, το έχουν συνειδητοποιήσει τα σπίτια, οι γονείς και τα παιδιά και σε αυτό το κομμάτι κυλάει η χρονιά μας ήρεμα. Ωραία. Είναι μια χρονιά για μας χαρούμενη όσον αφορά το θέμα των χορηγιών και το θέμα να προσφέρουμε ποιότητα στην εκπαίδευση, ποιότητα στο χώρο όπου το παιδί καλείται να μείνει και 5 και 6 ώρες. Όπως γνωρίζετε, το σχολείο μας είναι ένα πολύ παλιό αλλά καλοδιατηρημένο σχολείο. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτό το καθεστώς συντήρησης των σχολείων από τον Δήμο πονάει και πονάει πολύ. Ο ρόλος μου τώρα δεν είναι να το αναλύσουμε για να μην χαλάσουμε και την όλη χαρά. Το σχολείο μας δέχτηκε πάρα πολλές κλοπές και πολλές φθορές σε όλο αυτό το διάστημα από τον κορονοϊό και έπειτα. Είδαμε σοβάδες να πέφτουν, πόρτες να σπάνε, να γίνονται διάφορα γκράφιτι που δεν τιμούν ούτε αυτούς που τα έκαναν ούτε και εμάς που έπρεπε να τα βλέπουμε και αναγκάστηκα έτσι να χτυπήσω πάρα πολλές πόρτες για να δω πώς θα μπορέσω να το καλύψω όλο αυτό το πράγμα έτσι ώστε να δεχτώ τα παιδιά πάλι το Σεπτέμβρη σε ένα αξιοπρεπές κτίριο. Μάλιστα. Φυσικά οι ελλείψεις ακόμα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όμως τουλάχιστον για το κομμάτι των γκράφιτι, αυτών των που δεν τιμούσαν κανέναν, η Χροτέξ, η εταιρεία Χροτέξ, ήταν πάρα πολύ θετική και μας έστειλε πολύ πλαστικό για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε και μας έστειλε και βογιές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα ξύλα μας μετά την επέμβαση των μαραγκών. Παρέμβαση των μαραγκών που έπρεπε να κλείσουν τις πόρτες γιατί είχαν σπάσει οι κλειδονιές. Ναι. Φυσικά αυτό το κομμάτι με τα κουφώματα δεν έγινε ακόμα, δεν ολοκληρώθηκε. Έχουμε κάτω τα χρώματα στην αποθήκη μας και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν πήραμε αυτά τα χρώματα της Χροτέξ και βάψαμε και υποδεχτήκαμε τα παιδιά μας σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Τα υπόλοιπα ακόμα περιμένουμε. Και περιμένουμε πάντως, και εμείς. Τα παιδιά το φέτος θα είναι και λιγότερα βέβαια, έτσι, αφού έχει επιστρέψει και η ομάδα των παιδιών στο Καρπάθιο, που και εκεί η χαρά τους μεγάλη. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά ναι. Και πραγματικά τους αξίζει πια να πάνε στο δικό τους χώρο, να πάνε οι συνάδελφοι στις αίθουσές τους, να έχουν το υλικό τους, να νοικοκυρευτούν και αυτοί έτσι, σχολείο. Έτσι, σωστό. Όμως εγώ όπως και είχα πει και από την πρώτη στιγμή, ήταν μια εντός εισαγωγικών θυσία που άξιζε τον κόπο για όλη την Κάλυμνο. Mm-hmm. Πιστεύω τουλάχιστον στο κομμάτι που μπορώ να μιλήσω για το τρίτο δημοτικό,
προσπαθήσαμε παρά τις εντάσεις, παρά το στρίμωγμα, να περάσουμε δύο όμορφα χρόνια μαζί και να καταλάβουμε ότι για να γίνει κάτι πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Βέβαια. Εκείνοι ξεριζώθηκαν, εμείς στριμωχτήκαμε, προσπάθησε ο καθένας να βρει τα βήματά του αυτά τα δύο χρόνια, αλλά τώρα όλοι γευόμαστε μία σχολή και εκείνοι γεύονται ένα ολοκένουργιο σχολείο. Υπέροχο, πανέμορφο, ένα λειτουργικό. Ένα ολοκένουργιο σχολείο. Κάτι που κάτω από άλλες συνθήκες ίσως να μην υπήρχε. Έχετε δούμε δίκιο. Λοιπόν τα θετικά. Παιδιά σίγουρα γνωρίστηκαν, έκαναν φιλίες. Θυμάμαι εδώ να κάνει πρώτα το ένα σχολείο τη γιορτή του και αμέσως μετά το άλλο. Όλα για μένα κύλησαν πάρα πολύ ωραία. Τώρα, οι τάξεις σίγουρα είναι κάτω των 25 παιδιών, έτσι. Ναι, οι τάξεις μας, όχι, δεν είναι κάτω των 25. Στο όριο. Τα τμήματά μας, ναι. Άλλο τάξη, άλλο τμήμα. Ναι. Τα τμήματά μας κυμαίνονται εκεί γύρω στα 30. Οι τάξεις μας κυμαίνονται εκεί στο 15, άλλοι έχουν 15, άλλοι έχουν 16, άλλοι καλά. Έχουν 14, όλοι. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και κυρίως δεν έχουμε πρόβλημα στο παλιό κτίριο, γιατί το παλιό κτίριο έχει πολύ μεγάλες αίθουσες και μπορούμε να έχουμε τα παιδιά πάρα πολύ αραία. Με αποστάσεις και τα λοιπά. Στο άλλο κτίριο φροντίσαμε να μπουν τα μικρότερα τμήματα, φροντίσαμε να βγάλουμε απ' έξω κάποιες ντουλάπες, κάποια πράγματα που μίκραιναν λίγο το χώρο και πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Άρα όλα καλά στην εύρυθμη λειτουργία. Βέβαια το τρίτο σχολείο μας έχει συνηθίσει στο να σκέφτεται και άλλα πράγματα, να κάνει και άλλες δραστηριότητες. Θα πω όμως κάτι. Είσαστε ανήσυχοι τύποι. Ναι, είμαστε. Θα πω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Καταφέραμε μετά από πάρα πολύ χρόνια να τοποθετήσουμε και air condition σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. Μπράβο. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια κάποιον χορηγό εξ ολοκλήρου να το κάνει. Είχαμε πολλές υποσχέσεις τώρα και τελικά το πήραμε πάνω μας με το να χτυπάμε πόρτα και να ζητάμε ένα-ένα-ένα-ένα. Και έτσι καταφέραμε και συγκεντρώσαμε 10 air condition για τις αίθουσες διδασκαλίας και το ένα το έβαλε ο κύριος Καλικάτζαρος, το άλλο το έβαλε ο Παντελής ο Χαραμαντάς, φίλος μου από την Αμερική, ένα έβαλε ο Σάκης ο Τηλιακός, ένα έβαλε ο Ψαρομπάς, δύο έβαλε ένας γονιός του σχολείου που δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Και άλλα δύο συγκεντρώθηκαν από γονείς που ήρθαν ή μάλλον πήγανε εκεί, άφησαν λεφτά, μαζέψαμε και βάλαμε τα air condition, έτσι ώστε είναι αυτό που λέμε, καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας. Εξαιρετική όλη η προσπάθεια, πραγματικά, και βλέπετε ότι στις μέρες μας είναι πολύτιμη η στήριξη, είτε χορηγιών, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να στηριχθεί με αγάπη και σεβασμό από φίλους. Με χαροποιεί από τη μια πλευρά, αλλά με πικραίνει από την άλλη για το αυτονόητο. Πρέπει οι γονείς να τρέχουν, πρέπει οι διευθυντές να ζητιανεύουν για το αυτονόητο. Πρέπει το σχολείο μας να συντηρηθεί. Έτσι. Πρέπει το σχολείο μας να βαφτεί. Είναι κάποια παλιά πρέπει κτίρια. Πρέπει να έχει εξοπλισμό. Mm-hmm. Χαίρομαι για την ανταπόκριση του κόσμου. Πικραίνομαι όμως γιατί για αυτά τα πράγματα σε άλλα μέρη, σε άλλους δήμους, είναι αυτονόητο. Δεν είναι το συζητάμε αυτονόητο. Καν. Χαλάμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι οι διευθυντές, αντί να κάνουμε προγραμματισμό για εκπαιδευτικά προγράμματα, να πάνε τα παιδιά και η εκπαίδευση παραπέρα, τρέχουμε, ζητιανεύουμε, τσακωνόμαστε, χαλάμε καρδιές για το αυτονόητο. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να εξαλείψει εντελώς. Μακάρι. Εύχομαι. Λοιπόν, όμως επειδή ετοιμάζεται και όχι μόνο εσείς, μια άλλη όμορφη δραστηριότητα που έχει να κάνει έτσι, με τη στήριξη οικογενειών και της τοπικής μας κοινωνίας. Ραντεβού αύριο το απόγευμα, έτσι, στο χώρο του επαρχείου. Να τα πούμε αναλυτικά. Έχει βγει και ένα μικρό διαφημιστικό. Έχει βγει, έχει βγει και αφίσα, το οποίο έτσι, θα σας δώσουμε. Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Το έχουμε ήδη, οπότε εκεί θα δείξουμε πια την Τετάρτη και θα γνωστοποιήσουμε σε όλο τον κόσμο, αν και στόμα με στόμα ήδη το ξέρουν αρκετοί. Μια πολύ ωραία κίνηση. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι προσπαθούμε όπως καταλαβαίνετε να επιλέξουμε ωραία θέματα, αισιόδοξα, είναι αρχή της εβδομάδας, όλα να πάνε καλά και σας το ευχόμαστε από καρδιάς.
Πάμε να σας πούμε για την δασκάλα μου κάποτε, την Θέμη Τάταρη Μπιλίρη, που τα έχει πάει τόσο καλά και χαίρομαι τόσο πολύ από διαγωνισμό, ποίησης σε διαγωνισμό και κατακτά συνεχώς βραβεία. Της εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αυτή τη φορά είναι σε εξέλιξη ο Διεθνής Μαραθώνιος Ποίησης και η καλημιά δασκάλα και ποιήτριά μας, Θέμη Τάταρη Μπιλίρη, συμμετέχει με το τρίτο της ποίημα, αφιερωμένο στην Κάλυμνο, με τίτλο «Μικρή μου πατρίδα». Ο Διεθνής αυτός Μαραθώνιος Ποίησης θα διαρκέσει 8 μέρες και οι ποιητές θα αναρτήσουν αντίστοιχα ποίηματα, τα οποία θα μεταφραστούν στα αγγλικά και μετά θα μπουν στο ρωσικό ημερολόγιο. «Μικρή μου πατρίδα», «Κάλυμνος», «Άγονη γραμμή», «Πέτρα, θάλασσα και ήλιος», «Κάλυμνος», «Πρωτεύουσα των διτών και των αναρριχητών», «Στίγμα του κόσμου», «Κάλυμνος», «Ζωή ζυμωμένη με άρμη, ξεριοκτάποδα, ούζο και αθερίνα», «Δίχτυα απλωμένα στον ήλιο», «Βάρκες και ψαροκάικα», «Σε ατέλειωτο χορό και γιορτάση», «Κάλυμνος», «Καλντιρίμια πολύβουη ζωής», «Σοκάκια πασπαλισμένα παράδοση», «Μαράσια πολύχρωμα αμφιθεατρικά», «Ζωντάνια άκρατη και ατίθαση», «Κάλυμνος». Έχει και πολλά άλλα και πραγματικά κάποια στιγμούλα πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό έτσι, αφιέρωμα και να μιλήσουμε μαζί της και να μην έχουμε γρήγορη αλλαγή ροής, έτσι να κρατήσουμε λίγο χρόνο περισσότερο ώστε να ακούσουμε τα όσα πραγματικά ίσως θα ήθελε να μοιραστεί και μαζί μας. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω και ευχηθώ τα καλύτερα, σας το διάβασα μέσα από τον παλμό της Καλύμνου όπως είναι ακριβώς δημοσιευμένο, πάμε τώρα σε μια άλλη εικόνα. Πριν από λίγες μέρες είχατε ακούσει, ήταν Παρασκευή νομίζω, τον Αντιδήμαρχο Καλυμνίων κύριο Παντελή Ζωήδη να μας μιλάει τόσο για τα παιδάκια στο σχολείο της Τελένδου που ήταν αναγκαιότητα να μετακινηθούν στον Ξενώνα της Παναγιάς έτσι ώστε να γίνουν κάποιες εργασίες, κάποια σωβατίσματα, το σχολείο τώρα που είναι ακόμη ωραίες ημέρες να είναι έτοιμο κτλ. Βέβαια το ερώτημα των γονιών ήταν και πολλών άλλων εκεί κατοίκων και τι δεν το έκαναν μες στην καλοκαιρινή περίοδο. Ο ίδιος θα μας το πει κάποια στιγμή, όμως μιλήσαμε και για ψέρυμο, μιλήσαμε και για το έργο της απορροής των υδάτων και τόσα άλλα. Μας είπε για την ψέρυμο ότι καθημερινώς μαζεύονται από κάτω όλη την παραλία κτλ. Αλλά πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, αλλά για πόσο πρέπει να πάνε. Σοκαρίστηκα σήμερα το πρωί από αυτήν την εικόνα. Είναι αυτό τώρα η εικόνα που δένει με την ψέρυμο. Είναι εκεί στο κομμάτι της χωματερής, ούτε ξέρω πού είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων να μαζευτούν. Ωραία, το καταλαβαίνω. Πόσα θα μαζευτούν για να συγκεντρωθούν μετά και να θέλουμε. Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό, μήνες, θέλαμε φορτηγά να μετακινηθούν για να μαζέψουν όλο αυτό τον όγκο που είχε συσσωρευτεί και είπαμε ναι. Τώρα δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει ή θα το έχουμε σε μια μηνιαία βάση, λέω εγώ, σε κάποια τακτά διαστήματα, είναι ακόμη καλοκαίρι, η θερμοκρασία είναι στις 25, 26, 28 βαθμούς, οι οσμές δυναμώνουν, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, γιατί δεν πρέπει έστω μια φορά το μήνα, λέω, να πάει εκεί το όποιο φορτηγό ή όποιο άλλο μπορεί να πάει, να τα μαζέψει, να τα συγκεντρώσει και να φύγουν από την ψέρυμο μου. Αλλά πρέπει να μαζευτούν πολλά και μετά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που ήρθε από την ψέρυμο μου και λυπάμαι που είναι, τα σκουπίδια είναι ακόμη εκεί. Εύχομαι να βρεθεί μια λύση, έτσι συστηματικά να φεύγουν πιο γρήγορα. Τώρα, ήρθε η ώρα να δούμε κάτι το οποίο συνδέεται με αυτό που ακούσαμε νωρίτερα. Όπως σας είπα, πρόκειται να γίνει και το έχει αναρτήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου, η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη. Αύριο θα έχουμε το απόγευμα συνέντευξη και με τον Έπαρχο, διότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο, η κυρία Σεβαστή Στάλα, η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη, ο κύριος Μανώλης Καζαβούλης, το επαρχείο συνεργάζονται ώστε να συγκεντρωθούν σχολικά είδη. Έχετε μία παλιά σχολική τσάντα από το εγγονάκι σας, από το παιδάκι σας, που είναι στην αποθήκη και δεν τη χρησιμοποιείτε. Κασετίνες, κάνα παγκουρίνο, διάφορα έτσι είδη τα οποία μπορούν, αν είναι σε καλή κατάσταση, και πολλά άλλα, αν θέλουμε να τα αγοράσουμε ακόμη καλύτερα, να πάμε εκεί το απόγευμα της Κυριακής έξω από το επαρχείο, να συγκεντρωθούν όλα αυτά και θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες
είτε στην Κάλυμνο, είτε Τέλενδο, είτε σε άλλα νησάκια μικρότερα, Λειψούσα, Καθονήσι κτλ. Που καταλαβαίνετε είναι η γειτονιά μας εδώ, είναι η περιφέρειά μας και μπορούν έτσι πραγματικά να τους δώσουν ιδιαίτερη χαρά. Πάμε να δούμε την αφισούλα και ένα μικρό βιντεάκι που έχει αναρτήσει το σχολείο για το θέμα αυτό. Κράτα το χέρι του παιδιού σου και έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα έξω από το επαρχείο Καλύμνου. Άκουσε μουσική και άφησε σχολικά ήδη. Μολύβια, γόμες, παραμύθια, μαρκαδόρους, νερομπογιές και ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα είναι ένα τάμος χαράς, προσφοράς, μουσικής και χρωμάτων. Κοντά μας θα είναι ο Γιώργος Μπουφίδης που θα μας ταξιδέψει με τη μαγική μουσική του. Την Κυριακή στις 6 στο επαρχείο Καλύμνου. Σας περιμένουμε όλους! Μέσα την πατρίδα σου μη χάνεις την ελπίδα σου. Ταξίδευε και φρόντιζε στη γνώση να βουτάς στον ξένο μη ξεχνάς. Και τώρα αγαπητοί μου φίλοι θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού το τηλεοπτικό μας 90 λεπτά Κάλυμνος. Θέλω να σας πω ότι ανάμεσα στα θέματα σήμερα ανέβηκα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Είδα εκεί τους φίλους, τους καθηγητές κτλ. Είχαμε ακούσει για 15 Οκτωβρίου. Αν κατάλαβα όμως καλά, δεν βλέπω ότι πάει για 15, ό,τι και αν είναι μέρα μου είπαν ότι να τους επισκεφθώ προς το τέλος της εβδομάδας. Θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και θα είναι αυτή η τελική. Ό,τι και αν είναι, εμείς θέλω να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας. Έχουμε και πρώτο θέμα την Ομογένεια, ραδιόφωνο Darwin, Αντώνης Μιαούδης. Θέλω να ευχαριστήσω τους σπόνσορές μου, τις μεγάλες εταιρείες που στηρίζουν την εκπομπή μας. Και να σας παραπέμψω αύριο και πάλι 12 το μεσημέρι εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σας!